Η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή αγαπητή μου, την οποία διανύουμε, αποτελεί αναμφισβήτητα την πιο πνευματική περίοδο ολοκλήρου του έτους και οι Κυριακές της περίοδου αυτής αποτελούν κατ' επέκταση κάποιες από τις πιο επίσημες ημέρες. Με πολύ προσοχή λοιπόν η Εκκλησία μας έχει επιλέξει τα γεγονότα τα οποία γιορτάζουμε τις Κυριακές αυτές ή τα πρόσωπα των Αγίων που προβάλλονται και τιμούνται. Ενώ λοιπόν η Εκκλησία μας προέβαλε τις Κυριακές που προηγήθηκαν τις μορφές μεγάλων Αγίων Πατέρων, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του Οσίου Ιωάννου της Κλίμακος, σήμερα έρχεται να προβάλλει τη μορφή μιας γυναίκας. Μιας γυναίκας μάλιστα που έζησε σε υπερθετικό βαθμό αμαρτωλά. Μιας γυναίκας όμως που στη συνέχεια αγωνίστηκε και σε υπερθετικό βαθμό. Γι' αυτό και την προβάλλει σήμερα, Πέμπτη Κυριακή των Ιστιών, διότι αποτελεί πρότυπο μετανοίας. Και η γυναίκα αυτή δεν είναι άλλη από την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, ο βίος της οποίας έχει πολλά μηνύματα να μας δώσει. Η Οσία Μαρία έζησε τον 6ο αιώνα. Γεννήθηκε στην Αίγυπτο και σε ηλικία μόλις 12 ετών εγκατέλειψε τους γονείς της και πήγε στην Αλεξάνδρεια, όπου έγινε πόρνη. Έζησε εκεί στη ζωή της αμαρτίας 17 χρόνια. Μία μέρα περπατώντας στο λιμάνι της πόλης, είδε πολλούς ανθρώπους να εισέρχονται σε ένα μεγάλο πλοίο. Ρώτησε και έμαθε ότι οι άνθρωποι αυτοί πήγαιναν στα Ιεροσόλυμα, διότι πλησίαζε η μεγάλη εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Ζήτησε τότε και αυτήν να ανέβει στο πλοίο και επειδή δεν είχε χρήματα για να πληρώσει, εξαγόρασε το αντίτιμο του εισιτηρίου, διαπράττοντας την αμαρτία με τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο πλοίο. Όπως μάλιστα διηγήθηκε η ίδια αργότερα στον Αβάζο Σιμά, τόσες πολλές αμαρτίες διέπραξε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού εκείνου, που αργότερα θαύμαζε πώς τους ανέχθηκε ο Θεός και δεν άνοιξε η θάλασσα για να καταπιεί το πλοίο μαζί με όλους όσους επέβαιναν σε αυτό. Σαν να μην έφτανε αυτό, όταν έφτασε στα Ιεροσόλυμα, συνέχισε και εκεί να διαπράττει τις ίδιες αμαρτωλές πράξεις, μέχρι που έφτασε η ημέρα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Βλέποντας την ημέρα εκείνη τους ανθρώπους να πηγαίνουν στην εκκλησία, τους ακολούθησε και αυτή, μόνο και μόνο διότι ήθελε να βλέπει νέους ανθρώπους, τους οποίους παρέσυρε στην αμαρτία. Όταν όμως έφτασε στην εκκλησία, ενώ όλοι οι άλλοι άνθρωποι έμπαιναν μέσα κανονικά, αυτή δεν μπορούσε να εισέλθει. Κάποιο αόρατο χέρι τη συγκρατούσε και εμπόδιζε την είσοδό της στο ναό. Προσπάθησε πολλές φορές να εισέλθει, αλλά ήταν αδύνατο. Στάθηκε τότε σε μία εξωτερική γωνία του ναού και εκεί ήλθε εις αυτόν. Αντιλήφθηκε ότι οι αμαρτίες της ήταν η αιτία που δεν μπορούσε να μπει στο ναό και γι' αυτό άρχισε να κλαίει. Και ενώ έκλαιγε, είδε μία εικόνα της Παναγίας. Προσευχήθηκε λοιπόν στην Παναγία και ζήτησε τη βοήθειά της, ώστε να μπορέσει να μπει στο ναό και να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό, υποσχόμενη ταυτόχρονα ότι δεν θα μόλυνε ξανά το σώμα της με την αμαρτία και ότι βγαίνοντας από το ναό θα πήγαινε όπου η Παναγία θα της υποδείκνυε. Μετά την προσευχή της αυτή μπόρεσε και μπήκε στο ναό χωρίς κανείς πια να την εμποδίζει. Προσκύνησε τον Τίμιο Σταυρό και φεύγοντας, καθ' υπόδειξη της Θεοτόκου, πέρασε τον Ιορδάνη ποταμό και εκεί στην έρημο του Ιορδάνου ασκήτευσε 41 ολόκληρα χρόνια μόνη της. Η άσκησή της και η υπομονή της όλα αυτά τα χρόνια ήταν αξιοθαύμαστη. Τροφή της ήταν 3 άρτη που είχε πάρει μαζί της και ό,τι χόρτα μπορούσε να βρει εκεί. Τα πρώτα 17 χρόνια δέχτηκε φοβερές επιθέσεις από τους δαίμονες, οι οποίοι της θύμιζαν την προηγούμενη ζωή της, προσπαθώντας να την οδηγήσουν πίσω στον κόσμο.
Ένα χρόνο πριν από την κοίμησή της, τη συνάντησε ο Όσιος Ζωσιμάς, ο οποίος είχε βγει στην έρημο αναζητώντας να βρει κάποιον ασκητή, ο οποίος θα τον ωφελούσε με τη διδασκαλία του. Σε αυτόν η Οσία Μαρία διηγήθηκε το βίο της και του ζήτησε να πάει και την επόμενη χρονιά, έχοντας μαζί του και τη Θεία Κοινωνία, διότι τόσα χρόνια στην έρημο δεν είχε μεταλάβει των αχράντων μυστηρίων. Έτσι και έγινε. Την επόμενη χρονιά πήγε και πάλι ο Όσιος Ζωσιμάς στον τόπο που του είχε υποδείξει η Αγία Μαρία και την περίμενε. Την είδε μάλιστα να περνάει θαυματουργικά τον Ιορδάνη ποταμό κάνοντας το σταυρό της. Σε τέτοια μέτρα αρετής είχε φτάσει. Η Οσία μετέλαβε των αχράντων μυστηρίων και ζήτησε από τον Όσιο να πάει πάλι και την επόμενη χρονιά. Την επόμενη χρονιά όμως τη βρήκε ήδη και κοιμημένη. Είχε παραδώσει την ψυχή της στον Κύριο την ίδια μέρα που είχε κοινωνήσει. Αξιοθαύμαστος πραγματικά ο βίος της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, κεντρικό σημείο του οποίου είναι η ειλικρινής της μετάνοια, εξαιτίας της οποίας και την προβάλλει σήμερα η Εκκλησία μας. Εμείς ωστόσο δεν θα σταθούμε στη μετάνοια της Οσίας, αλλά σε ένα στοιχείο από τη ζωή της πριν μετανοήσει, το οποίο οφείλουμε όλοι μας να προσέξουμε, διότι όπως θα δούμε, όλοι μας το έχουμε, άλλος σε μεγαλύτερο και άλλος σε μικρότερο βαθμό. Και αν δεν το εντοπίσουμε και δεν το θεραπεύσουμε, τότε είναι αμφίβολο αν θα μπορέσουμε να μιμηθούμε την Οσία Μαρία και να βαδίσουμε και εμείς ειλικρινά το δρόμο της μετανοίας. Διαβάζοντας λοιπόν το βίο της Οσίας, εντύπωση μας προκαλεί η ανεσχυντία με την οποία διέπρατε την αμαρτία. Όχι μόνο αμάρτανε επί δεκαετίες, αλλά δεν δίστασε να μπει και στο καράβι όπου έμπαιναν άνθρωποι που ήθελαν να πάνε στους Αγίους Τόπους να προσκυνήσουν τον Τίμιο Σταυρό και να παρασύρει και αυτούς την αμαρτία. Μέχρι και σε αυτή την εκκλησία πήγε την επίσημη ημέρα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, όχι για να προσκυνήσει, αλλά για να βρει και άλλους ανθρώπους να αμαρτήσει. Η ανεσχυντία της αυτή, η οποία τόση πολύ ντροπή της προκάλεσε αργότερα, όπως εξομολογήθηκε στον Όσιο Ζωσιμά, έδειχνε ότι η ψυχή της δεν αισθανόταν πλέον τίποτα. Είχε επέλθει σε αυτή η πνευματική αναισθησία, όπως την ονομάζουν οι πατέρες της Εκκλησίας, και στην οποία πνευματική αναισθησία θα σταθούμε. Είναι γνωστό ότι όπως το σώμα μας διαθέτει τις πέντε του αισθήσεις, με τις οποίες αντιλαμβάνεται τον εξωτερικό κόσμο, έτσι κατά τη στοιχεία και η ψυχή έχει τα δικά της αισθητήρια. Έχουμε έτσι την πνευματική όραση, την πνευματική ακοή, την πνευματική γεύση και ούτω καθεξής. Πολλές φορές μάλιστα ο Λόγος του Θεού αναφέρεται σε αυτές τις πνευματικές αισθήσεις. Λέει επί παραδείγματι στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ο Θεός προς τον Επίσκοπο της Λαοδικίας, αναφερόμενος στην πνευματική όραση. «Σε συμβουλεύω να αγοράσεις από εμένα κολύριο για να βάλεις τα μάτια σου, για να μπορείς να βλέπεις. Αλλά και στα πλήθη του κόσμου που τον ακολουθήσαν ο Κύριος επανειλημμένα έλεγε, «Βλέπετε πώς ακούετε, προσέχετε δηλαδή πώς ακούτε, διότι η πνευματική ακοή δεν είναι απλά να ακούσουν τα αυτιά μας τις λέξεις, αλλά είναι η βαθύτερη κατανόηση των εννοιών που ακούμε». Για την πνευματική γεύση δε, λέει και πάλι ο Λόγος του Θεού, «Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Ελάτε δηλαδή να γευθείτε και να γνωρίσετε εξ αυτής της πνευματικής γεύσεως ότι ο Θεός είναι αγαθός». Όπως όμως οι σωματικές αισθήσεις υφίστανται βλάβες, με αποτέλεσμα να υπέρχεται η σωματική αναισθησία, το ίδιο μπορεί να συμβεί και στις πνευματικές αισθήσεις, με αποτέλεσμα να έχουμε το φαινόμενο της πνευματικής αναισθησίας. Ο λαός του Θεού, ο Ισραήλ, έπασχε πάντοτε, καθόλου το μήκος τόσο της Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης,
από αυτήν την πνευματική αναισθησία. Γι' αυτό και ενώ ο Κύριος έκανε τόσα θαύματα μπροστά στα μάτια τους, αυτοί, όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δεν πίστευαν. Για να εκπληρωθεί έτσι σε αυτούς η προφητεία του Ισαΐου που έλεγε, φανερώνοντας την πνευματική τους αναισθησία, «Τετύφλωκεν αυτόν τους οφθαλμούς και πεπόρωκεν αυτόν την καρδίαν, η να μη είδωση της οφθαλμής και νοήσωση την καρδία και επιστραφώσει και ιάσω με αυτούς». Με τα μάτια του σώματος έβλεπαν τα θαύματα του Κυρίου, τα μάτια της ψυχής τους όμως ήταν κλειστά και γι' αυτό δεν μπορούσαν να πιστέψουν. Η πνευματική αυτή αναισθησία υπάρχει όμως και στο νέο Ισραήλ, στον Ισραήλ της Χάριτος, σε εμάς τους χριστιανούς. Αφήσαμε δυστυχώς τον εαυτό μας να υποστεί τη διάβρωση της αμαρτίας, με αποτέλεσμα να φτάσουμε κι εμείς στην κατάσταση της πνευματικής αναισθησίας. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να το αντιληφθεί αυτό κανείς, αρκεί απλά να ρίξει μία ματιά στην ηθική κατάσταση της κοινωνίας μας για να το καταλάβει. Μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες ήταν αδιανόητο να έχουν οι νέοι προγαμιαίες σχέσεις. Σήμερα οι προγαμιαίες σχέσεις θεωρούνται ό,τι πιο φυσιολογικό και δεν περνάει καν από το μυαλό των νέων ότι είναι αμαρτία και μάλιστα βαριά. Το ίδιο και με τη μοιχεία. Ήταν και αυτή αδιανόητη. Κατόπιν την αποποινικοποιήσαμε και πλέον θεωρείται και αυτή κάτι το φυσιολογικό. Το ίδιο θα γίνει και με την ομοφιλοφιλία. Μπορεί αυτή τη στιγμή να υπάρχουν κάποιες φωνές διαμαρτυρίας, αλλά σε λίγα χρόνια, από τη στιγμή που ψηφίζονται νόμοι υπέρ των ομοφιλοφίλων, οι άνθρωποι θα αντιμετωπίζουν την ομοφιλοφιλία ως κάτι το απολύτως φυσιολογικό. Δεν θα προκαλεί καμία απολύτως εντύπωση. Πώς φτάσαμε στο κατάντημα αυτό? Επειδή δεν προσέχουμε ο καθένας τον εαυτό του. Συνηθίζουμε σιγά σιγά στην αμαρτία και με την πάροδο του χρόνου δεν μας προκαλεί πλέον καμία αίσθηση. Αυτός είναι άλλωστε και ο ορισμός που δίνει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος στην πνευματική αναισθησία. «Αναισθησία εστί», λέει ο Όσιος Ιωάννης στο 17ο λόγο του, «νενεκρωμένη αίσθησης, εκχρονίας νόσου και αμελίας, εις αναισθησίαν καταλήξασα». Η πνευματική αναισθησία δηλαδή είναι απονεκρωμένη αίσθηση, η οποία από τη χρόνια ασθένεια και την αμέλεια κατέληξε να αναισθητοποιηθεί. Και η χρόνια ασθένεια που προκαλεί τελικά την αναισθησία είναι τα χρονίζοντα πάθη και κυρίως τα θανάσιμα πάθη, όπως η πορνεία, η γαστριμαργία και η υπερηφάνεια. Όταν ο άνθρωπος που πάσχει από αυτά δεν φροντίσει εγκαίρως να τα θεραπεύσει, αλλά αμελεί και αδιαφορεί για τη θεραπεία τους, τότε επέρχεται η αναισθησία. Ο άνθρωπος που πάσχει από την πνευματική αναισθησία, γράφει ο Όσιος Ιωάννης, φωνάζει ότι κάνει άσχημα και με ευχαρίστηση επιμένει στην αμαρτία. Το στόμα του προσεύχεται εναντίον των παθών, αλλά το σώμα του υπέρ αυτών αγωνίζεται. Περί θανάτου φιλοσοφεί και συμπεριφέρεται σαν αθάνατος. Εγκομιάζει την προσευχή και την αποφεύγει σαν μαστίγιο. Μόλις χορτάσει φαγητό, μετανοεί και ύστερα από λίγο τρώει και χορταίνει περισσότερο. Διαβάζοντας κανείς την ανατομία αυτή που κάνει ο Άγιος Ιωάννης στο πάθος αυτό, βρίσκει οπωσδήποτε εκεί τον εαυτό του. Όταν μάλιστα νομίζουμε ότι πηγαίνουμε καλά στην πνευματική μας ζωή, τότε κινδυνεύουμε περισσότερο από την νόσο αυτή. Το αποδεικνύει αυτό το πάθημα του προφήτου Δαβίδ, ο οποίος σε μία ανύποπτη στιγμή, επειδή δεν πρόσεξε τον εαυτό του, έπεσε στο διπλό αμάρτημα της μοιχείας και του φόνου. Για να καλύψει μάλιστα τα αμαρτήματά του αυτά, ώστε να μην γίνουν γνωστά, έπεσε σε μία σωρία αμαρτημάτων.
Η συνείδησή του, ωστόσο, δεν τον έλεγχε για αυτά. Επειδή το κακό ήρθε προοδευτικά, ο Δαβίδ δεν αισθανόταν καμία ενόχληση, καμία ενοχή. Πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος από τότε που διέπρεξε το διπλό αμάρτημά του και αν ο Θεός δεν έστελνε τον προφήτη Νάθαν να τον ελέγξει και να τον αφυπνήσει, είναι αμφίβολο αν θα είχε συνέλθει από τη φοβερή αυτή πνευματική αναισθησία, όπως άλλωστε και η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία, στην οποία ομοίως ένα θαύμα έδωσε την αφορμή για να έλθει σε Αυτόν. Και αυτό διότι διέθετε αγαθή προαίρεση. Αγαπητοί μου, η πνευματική αναισθησία πολύ εύστοχα έχει χαρακτηριστεί ως ο θάνατος και η νέκρωση της πνευματικής ζωής. Είναι ο λίβας που απομακρύνει τη δρόσο του Αγίου Πνεύματος και ξηραίνει την πνευματική ζωή. Και δυστυχώς ο λίβας αυτός πνέει όλο και σφοδρότερα και στην Εκκλησία αλλά και στην πατρίδα μας, απειλώντας να αφανίσει κάθε ίχνος χριστιανικού ήθους και αληθινής εν Χριστώ ζωής. Ώρα ημάς ήδη εξύπνου εγερθήνε λοιπόν, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι ώρα να ξυπνήσουμε από το θανάσιμο ύπνο της πνευματικής μας αναισθησίας, να κάνουμε αυστηρή αυτοκριτική και ακολουθώντας το παράδειγμα της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, να δείξουμε και εμείς επιμελημένη μετάνοια. Προβάλλοντας την Οσία Μαρία, η Εκκλησία μας σήμερα αυτό το μήνυμα θέλει να μας δώσει. Κανείς να μην απογοητεύεται όσο αμαρτωλός κι αν είναι. Αρκεί να αφυπνιστούμε, να αγωνιστούμε όπως και εκείνοι και σίγουρα θα συγχωρηθούμε. Όχι μόνο θα συγχωρηθούμε, αλλά και θα αγιαστούμε. Όχι μόνο θα αγιαστούμε, αλλά και θα δικαιωθούμε. Θα αναγνωριστούμε δηλαδή παιδιά του Θεού αγαπημένα, ζώντας στην αιωνιότητα μαζί με Εκείνον. Αμήν.